πάμε στο Πευκή, Μιχάλη, τώρα. Να πάμε λοιπόν στο Πευκή, εκεί όπου έχουμε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Δεν έχει παραστεί ανάγκη να απομακρυνθούν ακόμη οι άνθρωποι. Δύο σκάφη, βλέπετε εδώ. Αυτές είναι οι εικόνες που έχουμε πάρει πριν από λίγο. Εδώ είναι σε ετοιμότητα τα συγκεκριμένα ferry boat, προκειμένου να παραλάβουν πολίτες από την περιοχή, από όλα τα χωριά γύρω, και αν καταστεί αναγκαίο να αποπλέψουν, να αποπλέψουν. Όπως θα αναφέρει ψηλόμαθη πηγή του λιμενικού σώματος, αυτήν την ώρα όλοι οι άνθρωποι είναι ασφαλείς, βρίσκονται στο σημείο, δεν έχει παραστεί ανάγκη να φύγουν, γιατί εκεί που είναι το συγκεκριμένο λιμανάκι είναι παραλία που δεν έχει δέντρα, άρα δεν απειλούνται. Δεν απειλούνται, ναι. Δεν απειλούνται και είναι απλά σε ετοιμότητα. Στο σημείο μάλιστα βρίσκονται και σκάφη του λιμενικού σώματος. Άρα επειδή είχαμε την εντολή για την εκένωση και στο Αρτεμίσιο και στις Γούβες και σε αυτές τις περιοχές που μετέδιδε πριν ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, όσοι κάτοικοι αποχωρήσουν από εκεί θα κατευθυνθούν προς το Πευκή που είναι πιο κοντά. Εκεί, και θα λοιπόν, πάνε σε αυτό το σημείο, Μιχάλη, που μας λες. Εμείς οι εικόνες που βλέπετε είναι το Πευκή Ευβίας. Ναι, μέχρι στιγμής μέσα στα πλοία βρίσκονται 350 άτομα. Επίσης, μόλις έχουμε νέα ενημέρωση, μεταφέρω όπως διαβάζω. Ναι. Μεταφορές προσέβεια με δρομολογημένα πλοία προθυμιακών γραμμών Αρκίτσα, Θετυψού και Γλύφα στο Γιοκάμπου θα αφορούν μόνο περιπτώσεις ατόμων οχημάτων που εξυπηρετούν ανάγκες καταπολέμησης υφιστάμενων πυρκαγιών ή έκτακτες ανάγκες οι οποίες θα αποδεικνύονται. Επίσης, οχήματα μεταφοράς καυσίμων δεν θα εξυπηρετούνται από προθυμιακή γραμμή Γλύφας Αγιοκάμπου. Μήνυμα που ήρθε τώρα από το λιμενικό σώμα. Άρα θα εξυπηρετούνται οι πολίτες, θα εξυπηρετείται αυτή η μεταφορά όταν κρυθεί αναγκαίο. Ναι. Μόνο όσοι κρίνεται αναγκαίο να μετακινηθούν και μόνο όσοι μεταβαίνουν στην Εύβοια για επιχειρησιακούς λόγους. Όλοι οι υπόλοιποι δεν θα μετακινούνται. Μάλιστα. Ούτε από Γλύφα ούτε από Αρκίτσα. Προφανώς αυτό έγινε γιατί η πληροφορία που είχαμε και εμείς πριν από καμιά ώρα, μία μισή ώρα, είναι ότι έσπευδε κόσμος να εγκαταλείψει την Βόρεια Εύβοια με τα αυτοκίνητά τους κανονικά, κυρίως προς Αγιώκαμπο. Οπότε πιθανότητα πρέπει τα σκάφη να χρησιμοποιηθούν, αν και εφόσον υπάρχουν σοβαρές ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή πέντε σε μια κρίσιμη κατάσταση. Είναι σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης η Εύβοια. Το τελευταίο που χρειάζονται τώρα οι αρχές είναι να ελέγχουν αν κάποιος επιθυμεί να πάει για τουρισμό ή αν κάποιος θέλει να περάσει. Ναι. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να πάει στην Εύβοια μέσω των πλοίων. Γι' αυτό και έχουν μπει τα πλοία εκεί πέρα και να είναι σε ετοιμότητα όλοι. Μιχάλη, ενημέρωσέ μας, σε παρακαλώ, για τον πυροσβέστη. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ανά πάσα στιγμή μας διακόπτεις.